Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατραπού. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι 3η 17 Μαΐου 2022. Εδώ και 24 ώρες περίπου η ανθρωπότητα κρατάει λίγο την ανάσα της. Η ανθρωπότητα κρατάει την ανάσα της γιατί ο μέγιστος των μεγίστων, ο πιο γκαντέμις πρωθυπουργός, 10 φορές μεγαλύτερος και από τον πατέρα του, περνάει ίσω ακόμα και αυτόν τον Αργεντινή που χαιρέτησε τρει ποδοσφαιριστέ ε, στον τελικό κυπέλο τη Αργεντινή και υπήρχαν οι δύο κόκκινοι κάρτε, κάλο έσπασε το πόδι του. Ο Μένε, αν δεν κάνω λάθο, προσεγόταν. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Η προηγή μου είναι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο του Αμπουντάμπι, Τέσσερι μέρε μετά την έλευσή του, ο 73 χρονών, αν δεν κάνω λάθο, εμίρη του Αμπουντάμπη και πρόεδρο των ΗΠΑ Αραβικών τη χώρα που χώνει χρήματα στην Ελλάδα, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, πέθανε. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη για του διαδόχους Το δεν, είναι καμία, δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη όμω για την γεωπολιτική και γεωστρατηγική κατάσταση τη Ελλάδα. Και όσο και α φαίνεται περίεργο, Όσο και αν σας φαίνεται ότι ξεκίνησα μετά από μία απουσία, θα έλεγα δύο ημερών, χιουμοριστικά, θέλω να καθίσετε άνετα, τουλάχιστον αυτό είναι δικαίωμά σας, να πάρετε ό,τι θέλετε, ποτό, φαγητό, να ανάψετε ατσιγάρο, οτιδήποτε άλλο, όσο καιρό υπάρχουν και αυτά, και να προσδεθείτε, στην αφήγησή μου, η οποία στο τέλος της εκπομπής κάποιοι θα με κατατάξουν ως κινδυνολόγο, κάποιοι θα με κατατάξουν ως εντό εισαγωγικών τρομάρα μου προφήτη και κάποιοι θα κάνουν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, η πολεμική σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καλά κρατεί. Έχει ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου. Σήμερα έχουμε 17, σε περίπου 7 μέρες συμπληρώνονται 90 μέρες από την ε, έναρξη των επιχειρήσεων. 61 μέρες ο Μάρτιος και Απρίλιος, 17 σήμερα 78, και πέντε μέρε, αν βάλουμε την 24η, έξι μέρε, άλλο ουσιαστικά είναι πέντε μέρε. Πάμε στην 84η μέρα. Και έχουμε μπροστά μα πολύ ψωμί. Είναι η πρώτη φορά από την ηλικία των 14 χρονών, 15 όπου πλέον φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα τρομερό, μα τρομερό, ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Και θα μου πεις, εσύ μου μιλάς για Ρωσία, Ουκρανία και μου λες για ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Αμερική με μια ατζέντα που του έγραψε ο απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής και τέκτον υψηλότάτου του βαθμού, Πράιατ. Αυτό ο μάγο προηγουμένω ήταν ο πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ουκρανία. Ήταν ο άνθρωπο που ενορχίστρωσε τη λεγόμενη πορτοκαλή επανάσταση. Είναι ένας άνθρωπος ο Πράιερτ είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο κάποια στιγμή θα το δούμε οπωσδήποτε υπουργό ή υφυπουργό εξωτερικών σε μια κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, είναι ένα από τα κομβικότερα εδώ στην Ελλάδα, ένα από τα κομβικότερα σημεία και δυστυχώ με την έλευση του καινούριου πρέσβη, του ελληνοαμερικανού καινούριου πρέσβη, δείχνει ότι πλέον η θέση μπορεί να αγοραστεί. Είναι Κάτι το οποίο προκύπτει γιατί πολύ απλά ο άνθρωπο αυτό μπορεί να είναι πολύ πετυχημένο επιχειρηματία, δεν έχει καθόλου γνώσει διπλωματική. Το προηγούμενο ερώτημά του, αν δεν κάνω λάθο, με την Κολομβία ή την Νορβηγία, δεν, Όχι, με την Νορβηγία ήταν το πρόβλημα. Ήταν ότι έλεγε κάποια πράγματα για... απίστευτα, δεν είχε διαβάσει καθόλου, γιατί περνάνε από κάποιε παρουσιάσει. Έλεγε ότι αν τυχόν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα μεταξύ, προσέξτε, Ρωσία και Νορβηγία, προσέξτε, Ρωσία και Νορβηγία. Να υπενθυμίσω ότι η Νορβηγία έχει σύνορα Φιλανδία-Σουηδία. Σου, ε, Έτσι, λοιπόν, και είναι μέρο σκανδιναβικών χωρών. Είπε ότι θα απευθυνθεί αμέσω στην πρόεδρο κιόλα τη Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει βασίλειο. Έχει έναν βασιλιά, ο οποίο θεωρείται πολύ σκληρό χαρακτήρα. η Νορβηγία είναι σκληρή χαρακτήρα γενικώ. Να σα πω την άγια αλήθεια, όσο καιρό έχω περάσει στο Όσλο, δεν φημίζονται για την φιλελληνικότητά του, αλλά πα περιπτώσει στείλαν έναν Ελληνοαμερικανό να γίνει πρέσβη τη Νορβηγίας, Έφυγε, γιατί κάθε χώρα έχει τα συμφέροντά τη και του αντίστοιχου βουλευτέ και γερουσιαστέ στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Της Αμερικής, και μπήκε τώρα στην ευρωπαϊκή θέση του πρέσβη των ΗΠΑ, της Αμερικής, όπου έχουν περάσει αρκετοί. Όπω παραδείγματο χάρη ο Μπέρνς, ο οποίο έφτασε να είναι και υφυπουργό κάποια στιγμή εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθο, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι σαν να λέμε ότι. Είμαι πρώτος στο τοπικό Τάικ Βοντό εδώ πέρα μέσα και ο Μπέρνς είναι πρώτος είναι ο Μπρουσλί ξέρω εγώ μετά ο Τσακιτσάν και μετά είναι ο Μπέρνς κάτι τέτοιο. Είναι ο δεύτερος άρχον της παγκόσμιας διπλωματίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμα και στον καιρό του Χένρι Κίσικερ, ο οποίος ζει ακόμα και ενορχιστρώνει το τελευταίο του σχέδιο και ουσιαστικά έχουμε εδώ έναν πρέσβη ο οποίος δεν είναι της, του δυναμικού του προηγούμενου πρέσβη των ΗΠΑ. Οι παγκόσμιοι ενδολοδότες ήθελαν να σακατέψουν το υπογάστριο της Ρωσίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα σχέδιο που ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πριν με τις λεγόμενες πορτοκαλί επαναστάσεις, πράσινες, κίτρινες, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου δεν με παίρνετε καλέ, που λέει και το τραγούδι, οδήγησαν σε αυτές τις επαναστάσεις που ρίξαν καταθεστότητα, ρίξανε, αλλάξα τα σύνορα, ο αναθεωρητισμός είναι κάτι σοβαρό, είναι αυτό που κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή, και στο στρατηγικό, στη στρατηγική σκακέρα, επειδή εγώ είμαι λάτρης του σκακιού, υπάρχει συνήθως η μεγάλη θυσία. Θυσιάζει ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, τρέχει με τα μπούνια ο άλλος να στο φάει, ξεχνώντας να κρατήσει άμυνες και κάπως έτσι παίρνεις την, α το πούμε έτσι το πάνω χέρι και του λες Ματ σε δύο κινήσεις. Ματ σε τρεις κινήσεις. Αν η παγκόσμια κυβέρνηση που βασίζεται στη λευκή αδελφότητα, δηλαδή στις ΗΠΑ, ξέρουν από σκάκι, που έχουν δείξει πολύ καλό ότι ξέρουν από σκάκι, παρόλο που οι Ρώσοι φημίζονται για τους πάρα πολύ καλούς ε, παίκτες, αν και εγώ θεωρώ ότι ο κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών ήταν Αμερικανό, και ήταν ο Φίσερ, ούτε η Κουβανή, ούτε ο Εστονό, νομίζω ο Ταλ, ούτε οι άλλοι, ούτε ο Κασπάροφ, ούτε ο Κάρποφ, αλλά νομίζω αυτό ο Φίσερ ότι ήταν ο νούμερο ένα, και α είχε πολιτικέ ιδιαιτερότητε, που είναι μια άλλη εκπομπή. Αν η κυβέρνηση τη λευκή αδελφότητα, που είδα τώρα κάποιο και χαίρομαι πάρα πολύ στον χώρο τη αναζήτηση που πλέον υιοθετούν αυτά περί λευκή και μαύρη αδελφότητα, ε, αν κάνει μια σκακιστική κίνηση, έχει δύο πιόνια που είναι στρατιώτε. Τα μπροστινά. Και αυτό λέγεται Πολωνία και λέγεται Ελλάδα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τη θέλει στο ΝΑΤΟ να του έχει υποχείρια όλου. Η χώρα που δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ είναι η Αυστρία, που γενικώ Klein μάιν, που δεν μπαίνει, αλλά υπάρχει και μια. Μια χώρα η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό πιόνι, δεν είναι ούτε βασιλιά ούτε βασίλισσα. Βασίλισσα για τον Άτο στην Ευρώπη είναι η Αγγλία. Και βασιλιά ίσω είναι η Γαλλία. Η Γερμανία αρχίζει και χάνει σιγά σιγά την Πρωτοκαθεδρία. Και παίζοντα αυτό το σκάκι των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ρωσία την έχει πατήσει. Διότι έχει γίνει μια επίθεση και βγαίνει ένα πιόνι το οποίο τον αξιωματικό στο σκάκι τον επικαλούμε και το λέμε και τρελό, γιατί κάνει διάφορε διαγώνιες μονοκινήσει και γι' αυτό μπορεί να βρεθεί από τη μία με την άλλη. Δεν αποτελεί έναν από του δύο πύργου να κάνει το μικρό και το μεγάλο ροκέ. Και πολύ απλά υπάρχει μια κίνηση η οποία έχει ωφέλη για όλες τις πλευρές. Η Ελλάδα είναι ένα πιόνι το οποίο κάνει μια κίνηση και οδεύει προς την Βασίλισσα. Η Βασίλισσα είναι η Ρωσία. Το τρελό πιόνι είναι η Τουρκία, που πολλές φορές υπάρχει και τρόπος, αν έχει βγει η Βασίλισσα έξω, δηλαδή η Γαλλία, ή η Αγγλία, και λέω η Γαλλία, Γαλλία, ή έναν από τους δύο πύργους που είναι η Γερμανία, και ο άλλος όσος και αν φαίνεται περίεργο είναι η Ιταλία, δεν είναι Ισπανία. Κάποιοι θα διαφωνήσουν σε αυτά τα πράγματα, αλλά είναι η δικιά μου ανάλυση. Μπορεί να μην συμφωνείτε με ό,τι λέω, αλλά θα μου επιτρέπετε να το λέω. Εκεί γίνεται μια μεγάλη θυσία. Εκεί όλοι οι γεωπολιτικοί στρατηγικοί αναλυτέ έχουν πέσει πάνω στην κυβέρνηση και του Τραμπ, αλλά και του Biden, διότι σε αυτό το κομμάτι δεν έχει καμία αλλαγή. Και ενώ τροφοδοτούν την έπαρση της Τουρκίας παράλληλα το την τιμωρούν. Την Τουρκία σε γεωπολιτικό επίπεδο της έχει υποθεί ότι θα θυσιαστεί. Δεν μπορούν να βγουν έξω να το πούνε, αλλά έχουν αρχίσει ένα τεράστιο παζάρι στο τι θα κερδίσουν. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συμφωνία, το μόνο, το μόνο που μπορεί να ζητήσει η Τουρκία είναι ενεργειακή απολαβή και εδαφική απολαβή υποστηρίζοντας έτσι το περίφημο σχέδιο της περί γαλάζιας πατρίδας όσο αφορά τη θάλασσα και οι νησιών του Αιγαίου τα το περιλαμβάνονται σε αυτή τη γαλάζια πατρίδα. Ο με Μητσοτάκη αυτά τα έχει μάθει πρωτού γίνει πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Τα έχει μάθει όταν καλεσμένο στην πρεσβεία των ΗΠΑ εκεί κατά τον Γενάρη πρωτού από τι εκλογέ που βγήκε το καλοκαίρι ε, του 19, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που βγήκε ως Πρωθυπουργός, του δόθηκαν δέκα φάκελοι, τεράστιοι εντοστέδε, και του υπόθηκε ποια άτομα να βάλει στην πρώτη κυβέρνηση, που θα ανέβει και το τι θα προχωρήσουν μπροστά. Έτσι καλύφθηκαν οριχιακέ καταστάσει, καλύφθηκαν ανεμογεννήτριε, οριοθετήθηκε ποιε στρατιωτικέ περιοχέ τη Ελλάδα θα γίνουν κρυφέ, παύλα φανερέ βάσει των Ηνωμένων ΕΕ της Αμερικής, σταματήσαν αγορές εκτός ΝΑΤΟ και παράλληλα κρατούσαν και μια πισινή το τι μπορεί να στείλει σε διάφορες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το φοβερό ανέκδοτο ότι μια χώρα η οποία τα αποθεματικά της πρέπει να υπερβαίνουν τα 13 εκατομμύρια δολάρια, η Σαουδική Αραβία, έπρεπε να βασιστεί σε μια μοίρα των Patriot που είναι αμερικανικής κατασκευής τα οποία θα πηγαίνουν στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας όταν θα μπορούσε να αγοράσει τους Patriot κατευθείαν από την Αμερική αλλά θα σταματούσε στο Κογκρέσο πια είναι η χρήση τους για ένα και μόνο πράγμα σε αυτό που ενώ είμαστε φιλερινικός ειρηνικός λαός δεν μας το οριοθετούν δεν μας το αφήνουν και τόσο πολύ χαλαρό να το πιστέψουμε, ότι ισχύει για τον ελληνικό στρατό όχι πού είναι ο εχθρό, όχι πόσο είναι οι εχθροί, αλλά πού. Το αρχαίο στρατιωτικό όχι πόσοι, αλλά πού. Η Ελλάδα έχει μπλεκτεί σε ένα κικαιώνα. Φεδρή αρχική κομμάτων, ανάλογα με το τι γεύμα τους κάνουν στην εκάστοτε πρεσβεία των ΗΠΑ, παίρνουν διρεκτίβε και κινήσει. Ο Τσίπρα είναι μια παλιά κοπή, ένα φωτοκόπη, ένα κλόπι paste του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμω, επί πρωθυπουργία του ξεκίνησε η σκέψη για την αγορά του Ραφάλ επί της Πρωθυπουργία του ξεκίνησε αυτό η αναβάθμιση όλων των F-16 και παράλληλα το φως στη χαραμάδα που ο Πράιαντ την έκανε σκίσιμο της κουρτίνας και άνοιγμα για την αγορά των F-35. Αν είναι καλά ή δεν είναι, είναι άλλη εκπομπή, μην αναλώνεστε, μην αρχίσετε να γράφετε στα σχόλια είναι έτσι, το gb εγώ, εγώ είναι καλό, το άλλο δεν είναι, το άλλο κάνει έτσι, αυτά. Σουχόι, Μίνγκ και οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στην Ελλάδα. Οι σκέψει υπήρχαν επί Κωνσταντίνου Καραμαλή του νεότερου, του Ραφίνα Μπόι, όπου λήξανε όταν μια βραδιά, ένα απογευματάκι μάλλον, τα παιδιά του εξαφανίστηκαν για περίπου 4 με 5 ώρε. Και τελείωσε η υπόθεση. Ο Σαμαράς το είπε πιο άνετα, ότι η οικουμενικοί, η, καλά οικονομική δολοφόνη μα, μακουμπήσαν το περίστροφο στο κρόταφο, το περίφημο ντοκιμαντέρ Πυθία, έτσι λεγόταν και επιχείρηση, που περιλάβανε και την απόπειρα ή μάλλον τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ραφίνα Μπόη, ο οποίο είναι συνηθισμένο σε τέτοιε καταστάσει. Θα σα πω μετά γιατί περιλάβανε και την εξαφάνιση των παιδιών του από το σχολείο, όπου δόθηκαν 4-5 ώρε μετά, απείραχτα. Μου θυμίζει λίγο την εξαφάνιση των παιδιών του παλιού μπασκεμπολίστα τη του Βρέιν, από τον συγχωρημένο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Όπου την άλλη μέρα ο Βρέιν έφυγε από την Ελλάδα μαζί με τα παιδιά, αφήνοντα μάλιστα και ένα συμβόλαιο τη τάξη των 200.000 δολαρίων τότε, που το οποίο δεν το πληρώθηκε ποτέ, γιατί πού να ζητήσει από τον απαγωγία των παιδιών σου. Και αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά τα πράγματα, αυτά έχουν γραφτεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από που έχουν λήξει υποθέσει, επειδή ο Παναγιώτη Ψωμιάδη, πώ το ο Αγαπούλα, ο Μάκη Ψωμιάδη, ναι, ο Αγαπούλα, όχι Παναγιώτη, ο Μάκη, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Μαζί με το φίλο του το Βιενόπουλο. Έχουν πεθάνει. Είναι εντυπωσιακό. Έχουν πεθάνει. Από εκεί και πέρα μαθαίνουν οι Αμερικανοί ότι υπάρχει χρήμα. Τα έχουμε πει χρήμα για την Ελλάδα υπάρχει. Χρήμα για τους Έλληνες δεν υπάρχει. Και σε αυτή την προετοιμασία και στο σχέδιο Αλέξανδρος στο οποίο από τους βασικούς συγγραφείς είναι ο απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ, της Αμερικής, ο Πράιατ, όπω λέγεται, αρχίζει η αποδυνάμωση όλη τη Ρωσία. Καζακστάν, Αζερβαϊτζάν, ε, Τουρκμενιστάν, ε, Κυργιστάν, όλα τα στάν από κάτω, Ουσμπεκιστάν. Όλα έχουν προβλήματα. Το Καζακστάν σα το έχω πει το σχέδιο Αλεξάνδρου. Και η Ουκρανία ξεκινάει από το 14. Η ομιλία υπάρχει. Το 2014. Και ότι χτυπάνε τους Έλληνες, χτυπάνε. Αυτό το πιόνι που λέγεται Ελλάδα, που έχει καρεκλοκένταυρους μασόνες πρωθυπουργούς, όλοι, όλοι, μαθαίνει ότι πρέπει να χάσει αρχαίες πατρίδες. Και μαθαίνει ότι πρέπει να κάνει θυσίες για να έχει την ακαιριότητά τη. Στη σειρά των εκπομπών «Η ε, ε, ανίποτη ιστορία της ανθρωπότητας» ξεκαθαρίζω ότι το παλιό ιερατείο το ελληνικό των Δελφών, το οποίο έχει φύγει, έχει πάει στη Βενετία και, ε, και έχει πάει και στη Ρώμη και μετά φεύγει και δημιουργεί τη Λευκή Αδελφότητα. Εντάξει δεν είναι υπέρ των συμφερόντων τη Ελλάδα, αλλά θέλει να υπερασπιστεί τον ελλαδικό χώρο. Άκουσα μία ανάλυση λίγο προτού από την ομιλία του Πρωθυπουργού μέσα στο Κοινοβούλιο των ΗΠΑ, The Parliament, όπου λέει ότι η Ελλάδα αποτελεί μια μικρή μαύρη τρύπα, λέει, στο κέντρο της Μεσογείου και γιατί πρέπει να γίνεται τόσο πολύ ντόρος. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, φίλες και φίλοι, όπως λέει και ο Μέγιστος ο Γρηγορίου, αυτό το κάθε στρέμμα γης θα φτάνει να κοστίζει 5 με 10 εκατομμύρια δολαρία. Μάμε το υπέδαφος, μάμε με την ενέργεια, μάμε το ένα, μάμε το άλλο, μάμε με την πατριοσύνη, μάμε με την ιστορία, πόσα δισεκατομμύρια έχουν ξοδέψει όλα τα ιερατεία μέσω των σμιθώνι και άλλων ψευτομουσείων για να αλλάξουν την ιστορία. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι Παιδιά, ντροπή μας, Η Κροατία είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όλα τα πιο παλιά είναι στην Κροατία. Και όταν ρωτήσεις την πρωτεύουσα της Σερβίας, αμέ, το Βελιγράδι, λέει, για πες το πώς λέγεται, Μπέογκραντ, Γκρατ, γκραντ, Πόλη, Μπέο, έτσι, Λευκό, Μπελαρούς, Λευκορωσία, Μπέο, Λευκοί, Πόλη, Λευκού, -πολη. όχι, δεν είναι δυνατόν. Και εδώ οι Έλληνες. Ναι. Ε. Και ξαφνικά λέει το Ντουμπρόβνικ. Και σκάβουν στην πλατεία και βρίσκουν ναό του Δία. Όχι ρε. Είχαν και οι Κροάτες τα γερμανικά τεφτονικά φύλλα. Είχαν και αυτοί το Δία. Βάγια κοντίος. Ε, δίος, δίος. Ο Θεός λέει. Δύο. Το Θεό. Δύο. Όχι το, το τραγουδιστή που πέθανε πριν από 12 χρόνια σαν χθες. Έτσι. Το φανταστικό δύο. Ε, που κάποιοι... Έτσι. Επειδή εμείς που είμαστε ροκάδες ξέραμε. Δύο. Ο φανταστικό δύο. Κάποιοι το πήραν και το κάνανε αγγλικά. Για να πουλήσουν μορί και αρχίζουμε και κάνουμε και εμείς νταλαβέρια. Έχουμε και εμείς διπλωμάτες. Έχουν και οι Τούρκοι διπλωμάτες. Οι Τούρκοι διπλωματία αρχίσαν να μαθαίνουν από έναν Αλβανό Πασά ο οποίος κάποια στιγμή έφτασε το κρατήδιό του αν μπορεί να το πεις έτσι να έχει 6 με 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Εν έτη 1815. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον περίφημο Αλή Πασά, όπου έφτασε να έχει και το βιλαέτι της Κόρτσε, της Κοριτσάς, να ακουμπά στην Πάτρα και να είναι στα περίχωρα των Αθηνών. Με όλη τη Θράκη και τη Μακεδονία, κάτω από την κατοχή του. Και με ένα πρόβλημα μόνο, πώς τα έτρωγε τον Πασά εκεί τη Λάρισα και τη ευρύτερη της περιοχή. Αυτό έκανε διπλωματίες, αυτό έκανε βασανιστήρια, αυτό έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Να είναι καλά που μέσα στην έπαρση του 10-15 αγωνιστέ του 1821 μάθανε πολλά και μετά τα μεταλαμπαδεύσανε. Το σκοτώνουν λίγο πριν το μεγάλο μπράφ του 1821 το ελληνικό. Και κυρίες και κύριοι, το πιόνι που λέγεται Ελλάδα έχει ενημερωθεί ότι θα κάνει θυσία. Είναι σκακιστικός όρος όταν πρέπει να κάνεις μια θυσία βάζεις ένα πιόνι για να μετακινηθεί ένα άλλο πιόνι από τον αντίπαλο το ώστε να εκτεθεί η βασίλισσα και ο βασιλιάς. Κάποια στιγμή μας πηγαίναν του γκρού για να μας φάνε. Από το 2008-10, πότε που εκεί στο Καστελέρος αφού είχε φάει δύο ροφούς ο Γκάπ μας είπε στο μνημόνιο, αυτοί που μας υποστηρίξανε, μη γίνουν τα να πού όλα, στο μπουκίτσι δράμας, όπως το είπαν και το αυτιά, χώνοντας λεφτά για άλλους λόγους, ήταν Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι πήρανε την ενέργεια, οι Αμερικάνοι πήραν τα δικαιώματα στα επερχόμενα φωτοβολταϊκά. Οι Αμερικάνοι πήραν τρει-τέσσερι διαφορετικέ στρατιωτικέ βάσει, εκ των οποίων η μία Αλεξανδρούπολη, η άλλη κάτω Κρήτη. Και βλέπουμε αυτή την ίσυρο που κάποια στιγμή ήθελε να τη δώσει ο καμένο στου Ρώσου, ποιο θα τη διαχειριστεί. Και κατά διαβολική σύμπτωση εκεί που θέλανε. Έχει αρχίσει και γίνονται συνοχόμενα σεισμικές δονήσεις, όπως το περίεργο περιστατικό που θα έχουμε σε λίγε μέρε, όπου όλη η Ευρώπη θα έχει 30 βαθμού και ξαφνικά η Ελλάδα θα έχει 15 με 20, όπου σήμερα παραδείγματο χάρη τα Γιάννα για να από τη χαλαζόπτωση και άλλα πολλά. Φαίνεται το αλιπασάς φουρτούνιασε. Και έχουμε τώρα το μεγάλο Αλισβερίσι. Ο αξιωματικό ο Τούρκος είχε πολλά παράσημα πάνω ένα-ένα άρχισε να του τα βγάζει ο Τραμπ. Κάπου σταμάτησε η ροή στην, στην, κυβέρνηση Biden, αλλά συνεχίζουν. Με ένα χαρτί στα χέρια, το οποίο είναι υποσχετική, υποσχετική ότι όταν φτάσω στην ηλικία 18 χρονών θα παντρευτώ την κόρη σας, υπάρχουν τέτοια, το ξέρετε, όσοι μαζεύουν γραμματόσημα και προγραμματοσημιακές φραγίδε, τα βρίσκουν αυτά. Σε συμβόλαια γάμου. Συμβόλαιο γάμου. Έτσι. Λοιπόν. Ο Biden του λέει εντάξει, θα σου δώσω το F16. Από πίσω είναι ο Νταβά. Ο Νταβά λέγεται Κατάρ. Να τα πάκα. Και δεν ξέρει πού να τα επενδύσει. Δεν τον αφήνουν οι άλλε αραβικέ χώρε να τα επενδύσει. Αυτή η αράχνη πήγε να βάλει χέρι και στο, στο ναυάγιο, στη ζάκηθα. Σαν την αράχνη που είναι κάτω στο ιδρυμανιάρχο. Αυτά όλα δημιουργούν μια έπαρση, η οποία όμως τρώγεται γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια, πίνα, εξαθλίωση στην Τουρκία. Δεν έχουμε ζήσει ακόμα καταστάσεις που ζουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, όπου υπάρχει αντικλεπτικός μηχανισμός στις πάνες. Γνωρίζω ότι στα σούπερ μάρκετ τα δικά μας υπάρχει αντικλεπτικός στον καφέ. Για άλλους λόγους, όχι για τα 7,5-8 ευρώ που κάνει ο καφές, γιατί είναι εύκολα, αλλά... Κυρίε και κύριοι, η επιστημιστική κρίση ανεβαίνει πάρα πολύ. Οι Έλληνες αρχίζουν και πεινάνε. Πεινάνε με χιλιάδες εξόδους. Αυτά είναι οι τελευταίοι σπασμοί, βρόγχοι, ο επιθανάτιος βρόγχος, όπως λέγεται, το βίξιμο το τελευταίο. Μια χώρα η οποία αναζητά ένα όραμα. Το όραμα αυτό το ζήσαμε το 1940. Από τότε και μετά πήγε κάτι να κάνει η κυβέρνηση της Χούντας, η 7 αιτία, αλλά αμαυρώθηκε γιατί κάτι παρα, παραπλήσιες καταστάσεις, ένα άλλο γεωπολιτικό σκάκι εκείνης της εποχής, έκαναν πλέον την Ελλάδα να χάσει τα πιόνια της και ένα από αυτά τα πιόνια που έχασε, ένα πύργο, η βασίλισσα, το πούμε έτσι, ήταν η Κύπρος. Και το πληρώνουμε από τότε. Εγώ βλέπω κάπως αλλιώς αυτή την συνάντηση που κάνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργό με τον Biden. Σημειωτέων αύριο θα πάνε οι ηγέτες της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να ξέρετε το εξή και πρέπει να δείξετε μια πολύ σοβαρότητα σας παρακαλώ πάρα πολύ και λίγο έτσι να είστε σε εγρήγορση ούτε το κάνω για κλικ ούτε τίποτα άλλο σε αυτό το πλανήτη υπάρχουν περί των 15.000 πυρηνικών κεφαλών μία ανασκάση όπου και να σκάσει δημιουργεί πρόβλημα για όλο τον πλανήτη αν βάλουμε και τους αντιδραστήρες σε όλο τον κόσμο, φτάνουμε κοντά στις 20.000 πυρηνικέ κεφαλές. Διαφορετικής ενέργειας, διαφορετικής επίδρασης, αλλά είναι πυρηνικά. Είναι ραδιενέργεια. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, επειδή κάπως τα βλέπετε κάπως διαφορετικά, δεν είναι σε καλή κατάσταση έχει εγκλωβιστεί γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Αντιμετωπίζει έναν στρατό που αποτελείται από 42 χώρες. Μα με το μικρό, Μάμε το μεγάλο. Μάμε το να στέλνει η Πορτογαλία, παραδείγματο χάρη το περίφημο κίτρινο τυρί Πορτογαλίας που το έχει ο ελληνικό στρατό μέσα στα λουκάνικα, σε περίπτωση που πάμε σε πόλεμο να έχουμε κάτι να φάμε. Μάμε το να στέλνει φελό. Μάμε το να στέλνει πετρέλαιο. Μάμε το να στέλνει καφέ. Οτιδήποτε άλλο θέλει. Γιατί η Βραζιλία συμμετέχει στην ευρύτερη πλατφόρμα του ΝΑΤΟ κτλ. Αυτέ 42 χώρε εμφανώ και όχι κρυφά, αποστέλουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και αντιμετωπίζει τη Ρωσία. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δει ακόμα το στρατό της Ουκρανίας. 90 μέρες μετά. Οικονομικά, η Ρωσία πλέον έχει φάει το μαξιλαράκι των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα Βάζει και τα υπερκέρδη που είχε από το πετρέλαιο αφού η τιμή του έχει αυξηθεί και το φυσικό αέριο. Η Ρωσία έχει του διακόπτε, η Ρωσία έκοψε το φυσικό αέριο, η Ρωσία στη Φιλανδία σταμάτησε το ρεύμα. Θα το κάνει παντού. Θα το κάνει και στη Γερμανία. Τα πιόνια, τα 42 αυτά πιόνια, άλλο μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο, λένε ότι θα βρούμε από εδώ, θα βρούμε από εκεί. Σε αυτή την τρομερή κατάσταση. Βγαίνει και αυτό που σας έχω κάνει στην περίφημη μαυρό-άσπρη εκπομπή, περί του ενεργειακού blackout, αλλά θέλω να ηρεμήσετε λιγάκι, γιατί τουλάχιστον η Ελλάδα, ευελπιστώ ότι δεν είμαστε τόσο μαλάκες, να έχει συγκροποιημένο αέριο εδώ στη Ρεβιθούσα και να το δίνεις απ' εμάς, χάρη στη Βουλγαρία. Να σα πενθυμίσω ότι με τη Βουλγαρία έχουμε πρόβλημα με τον Εύρο. Του λέμε μην ανοίξετε τα νερά, σου λέει δεν γίνεται και μα πλημμυρίζουν πάρα πολύ τι περιοχέ του Εύρου. Δεν Ηρεμεί ο άνθρωπο. Η ιερόδουλη δεν ηρεμεί ποτέ. Ψάχνει συνεχόμενα τη συνουσία. Δεν θα μα δώσουν σιτάρι. Αρχίζει ένα εσωτερικό πόλεμο. Παράλληλα, η Αμερική αυτό που κάνει μόνο είναι να βγάζει τα μαργαριτάρια και τα στολίδια από την Τουρκία και να τη δίνει ένα χαρτί που λέει ότι κάποια στιγμή θα σου αναβαθμίσουν τα F16. Θυμάστε μια εκπομπή που είχα κάνει από δύο μήνες, τρεις μήνες και έλεγα ότι μέχρι το τέλος του Μαΐου του Μαΐου 72 ή 74 αεροσκάφια της Τουρκίας είναι γεια σου δεν υποστηρίζονται πλέον αυτά θα έχουν την μοίρα των Α7 Corsair των επίσημων βομβαρδιστικών της Ελλάδας και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό προς αυτούς που είναι η ηγεσία της αεροπορίας στην Ελλάδα ποιο θα είναι το βοβαρδιστικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας το 2025. Ποια βομβαρδιστικά θα ρίξουν τις χιλιάδες βόμβες που αποτελούν στρατηγικό απόθεμα και φυλάσσονται σε τέσσερα συγκεκριμένα σημεία της χώρας άκρος απόρριτα. Ούτε σας περνάει το μυαλό που Ποιο θα τα ρίξει Κουμπώνουν στα αεροσκάφη αυτά Θα χρησιμοποιήσεις ένα F-16 Ή ένα Rafale Ή ένα Mirage Να ρίξει κάτι Έτσι και οι Τούρκοι ο Τούρκοι είναι ένας λαός Ο οποίος Φημίζεται με αυτό το Μετσοβίτικο το έθιμο Ότι αν έχω βγάλω στο τραπέζι Λέει 100 κιλά ψωμί, πρέπει να έχω πίσω μπακάπι για 10.000. Με τσοβίτε έτσι ήταν. Μην ξεχνάτε ότι η πλειοψηφία αυτών είναι κούτσβλαχ. Έτσι, ρου... ρουμανόβλαχ. Όχι, δεν αφισβητώ την ελληνικότητα. Οι Ρουμάνοι πρέπει να ψάξουν να βρουν ποιο είναι ο λαό του, γιατί η πλειοψηφία αυτών είναι κατάδικη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εκεί ήταν οι φυλακέ για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά το θέμα είναι το εξή, ότι οι Τούρκοι έχουν εκατοντάδε πυρομαχικά για F-16, αλλά σε λίγο δεν θα έχουν F-16. Αυτά που βλέπετε από την Τουρκία, ο πόλεμος, οι 160 έξοδοι αεροσκαφών και αυτά, είναι οι τελευταίοι σπασμοί της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας. Αν δεν τους υποστηρίξει ο συμφετός του Αφγανιστάν, του Πακιστάν, των τουρκόφωνων της Συρίας και της Λιβύης, των Αζερμπαϊτζιανών και των Τουρκμένων, αυτή η χώρα πλέον δεν θα έχει ούτε πιλότους, γιατί έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες συλλήψεις, ούτε αεροπλάνα. Με το χαρτί της ελευθερίας του μελοθάνατου, ο Biden τους κρατάει. Αλλά παράλληλα πακετάρεται η βάση του Ιντζερλίκ, η οποία μάλλον θα πάει στη Σούδα. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα μας προλάβουν. Γιατί αυτή με τη μεταφορά του Ιντζερλίκ γίνεται εδώ και 10 χρόνια και τα πράγματα, ο καιρός γάρ όπως έλεγε παλιότερα και ο κύριος Λιακόπουλος, την παρούσα χρονική στιγμή ο Biden σε αυτή τη συμμαχία των 42 πιονιών εναντίον της Ρωσίας δεν του περισσεύει κανένα πιόνι. Η Ρωσία έχει απομονωθεί. Η Ρωσία έχει απώλειες. Έχει η Ουκρανία, αλλά έχει και η Ρωσία. Και η Ρωσία έχει πολύ περισσότερες απώλειες από ό,τι λέγαμε και κρύβει πολύ περισσότερες απώλειες και κινητά σωστά, κρεματόρια έχει και και και. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που παίρνουν ότι ο γιο σα είναι σε άσκηση στα σύνορα τη Λευκορωσία. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Όσο ζεστό ετοιμάζεται να είναι αυτό ο χειμώνα, παρά τα κόλπα του Χαρπ και του Έσελον, που ξαφνικά η Ελλάδα θα έχει 15 βαθμού την Πέμπτη και την Παρασκευή και όλη η Ευρώπη 30, για ποιο λόγο άραγε. Επίδειξη δύναμη, τι ακριβώ. Πάντω αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Η Ρωσία, όπως και όλη η Ευρώπη, θα αρχίσει να αντιμετωπίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε, την υγειά μας την έχουμε, και θα τα ακούσετε, το χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 150 έτων. Τα μοντέλα καιρού, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να, να είναι περισσότερο από 10 μέρες, λένε ότι οι αυξομοιώσεις δείχνουν. Σταδιακά ότι θα υπάρχει πολύ ζεστό καλοκαίρι και συνήθω όταν υπάρχει ζεστό καλοκαίρι υπάρχει και πολύ κρυό χειμώνα. Είναι κρίσιμε στιγμέ και είναι κρίσιμο το πώ θα είναι η ένταση αυτού του χειμώνα διότι αυτό ο χειμώνα του 2022-2023 θα είναι ένα χειμώνα χωρί ενέργεια, χωρί καύσιμα και με ίσω περισσότερε πολεμικέ συγκρούσει επί του εγκυτέρου εδάφους της Ευρώπης. Σας έχω προειδοποιήσει εδώ και λίγο πριν από το Πάσχα ότι το 2023 θα λέμε 2022 θα λέμε και θα κλέμε. Σας είχα πει από το Σεπτέμβριο του 2021 ότι το 2022 θα είναι χρονιά όλα μέσα. Το 2023 θα είναι χειρότερο. Αλλά μέχρι να φτάσει αυτό παρακολουθήστε λίγο την συλλογική μου τη σκέψη μου και μακάρι όσο αφορά τα ελληνικά δρόμενα να πέσω έξω. Στην ατέρμονη μάχη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που δεν πρόκειται να σταματήσει ακόμα και με την αναθεώρηση των εδαφών θα υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις προς το τέλος του μήνα. Ο Πούτιν δεν τον παίρνει να συνεχίσει αυτό ο πόλεμο περισσότερο. Στρατηγικά κατέλαβε τη Μαριούπολη, έφυγαν οι Αζόφ, τμήμα του στρατού της Ουκρανίας, που κάποτε για αυτού θα παιχτούν και ταινίε, θα γραφτούν και μυθιστορήματα και άλλα πολλά. Χιλιάδε άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα, εκατέρωθεν, τρομακτικέ απώλειες, τι οποίε τι δείχνουν όλε οι πλευρέ. Πάντοτε εμεί στην Ελλάδα θα βρούμε τρόπο να τσακωθούμε. Όχι, δεν σκοτώθηκαν τόσο από εδώ, τόσο από εκεί. Αλλά κάποια στιγμή σε αυτό το άνοιγμα των, των πιονιών, μη φανταστείτε ότι είναι τα 16 πιόνια σε κάθε μία πλευρά. Σα είπα, είναι ένα μεγάλο γεωστρατηγικό η Ρωσία και απέναντι έχει 42 τα οποία όλα βοηθάνε το 43ο που είναι η Ουκρανία. Πλέον η πολεμική διαθεσιμότητα, μάλλον η πολεμική σκέψη τη λευκή αδελφότητα εναντίον τη μαύρη αδελφότητα, αποφάσισε να κάνει τι τελευταίε κινήσει για να οδηγηθεί στο ΜΑΤ. Και όχι Χιρουά ΜΑΤ, ΜΑΤ. Έτσι. Ποιε είναι αυτέ. Αποφασίζει να ενισχύσει πάρα πολύ το πιόνι που λέγεται Ελλάδα. Τούλα και το Μπορεί να τους φοβέρισε με τη γοητεία του. Όμως, φοβάται μη χάσει το πιόνι που λέγεται Τουρκία. Το πιόνι που λέγεται Τουρκία είναι αξιωματικός. Είναι τρελό. Και μάλιστα τρελό είναι αυτός που έχει τα ίνια πάνω. Δεν θέλει κανένα από τους λογικούς, σκεπτόμενους, από τους αναλυτές, να πάθει κάτι ο Ερντογάν. Οι επόμενοι που θα έρθουν είναι τουλάχιστον 10 φορέ πιο τρελή. Και σίγουρα για εθνικιστικού λόγου, αγνοώντα τον παγκόσμιο status quo, το σταθερό καθεστώ, θα κάνουν επίθεση. Ο Ερντογάν είναι στα τελευταία του. Και βιολογικά, αφήστε αυτά με τι ασθένειε κλπ. Ο άνθρωπο πλέον είναι 25-30 χρόνια πάνω. Ο προ τα 70. Δεν θα ζήσει 500 χρόνια, δεν είναι όλη η Βασίλισσα Ελισάβετ, έτσι. Ο άνθρωπο αυτό για να κρατηθεί στα ενία θα κάνει κάποιε κινήσει. Με το κουρδικό, ντομάτα λαγκαδά, μα το ματοπελτέ. και να μιλάμε για το κουρδικό, δεν μιλάμε τίποτα. Εκεί γίνονται συνεχόμενα πολεμικέ επιχειρήσει και εκεί συνεχόμενα γυρνάνε φέρετρα. Πώ γίνεται οι μαχητέ του ΠΚΚ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα ίσω και στην Ελλάδα, με οπλισμό τη πλάκα, να πηδάνε αυτή τη μηχανή που λέγεται Τουρκία, των 3,5 πολέμων, 2,5 πολέμων. Στη Λιβύη δεν έπεσαν τα λεφτά από το Κατάρ προ την Τουρκία, δεν πληρούσε του μισθοφόρου, έλεγε κατάσταση. Στη Συρία το ίδιο. Κυρίε και κύριοι, με λένε ρίζο και όπω θέλω τα, τα γυρίζω. Έτσι είναι οι ειδήσει. Κάποια στιγμή έπεσε ένα μεγάλο διακόπτη και οτιδήποτε έχει σχέση με το Λιβικό, όπου χθε πήγε ο πρωθυπουργό τη Λιβύη και έφυγε την ίδια μέρα από την Τρίπολη γιατί η οι πολεμικέ επιχειρήσει σχεδόν στο, προάβλιο χώρο, όπου το Μάλι αποχώρησε από την συνθήκη των υποσαχάριων χωρών, άρα η Γαλλία πρέπει να ενεργοποιήσει τη Λεγεώνα των Ξένων και επειδή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα τάγματα της Οράνης, ο Ραν, έτσι, ο όπω όπως το ξέρουμε αλλιώς, έτσι, στην Αλγερία, ενεργοποιεί τις μονάδες από τη Μαρτινίκα και του Γουαδιλούπη, αυτές που ήταν έτοιμες να μπουν στην Νέα Ορλεάνη όταν έγινε η Κατρίνα και τις φέρνει επί Ευρωπαϊκού Εδάφους στην Ίσο Κορσική που είναι σημείο μετα διαφοράς μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας γιατί είναι το νησί που γεννήθηκε, που μεγάλωσε μάλλον ο μέγιστος εκ των Ελλήνων Ναπολέων Μπουόνα Πάρτε, Καλομέρης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις εκδόσεις κέντρος κουντο, που επιτέλους αυτό που έχει πει πρώτος ο Άγγελος Ακέτος και μετά το έχω πει και εγώ μέσα από τις εκπομπές μου, ότι ο Ναπολέων είναι ελληνικής καταγωγής, το κάναν πλέον βιβλίο. Μπράβο. Μπράβο. Και δεν είναι ηρωνικό. Μπράβο. Ένα από τα σημεία που θα γίνει μεγάλο κομφλίκτ στο μέλλον είναι μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας για την Κορσική που έχει ξαναγίνει που περιλαμβάνεται και το εικονίδιο του αγωνιστή της Κορσικής με τα δεμένα μάτια στο iPad Go 2, τη στιγμή που, οι... που πέφτουν οι πάγοι, παρά στο στον γωνία φαίνεται το προφίλ του μαύρου με λευκό μαντήλι, που είναι το έμβλημα της Κορσικής. Και αφού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και πλέον έρθουν στην Κορσική οι δυνάμεις, οι λεγεώνες των ξένων, από τη Μαρτίνικα και του Γουαδελούπη να επιτεθούν, αν τυχόν είναι στο Μάλι, γιατί το Μάλι θα βοηθήσει τον Τζιχάντ, πάλι η του Γουατού, να χτυπήσει του χριστιανού. Άρα, κάποιε κινήσει που πιθανόν να περιλαμβάνονται σε αυτή τη μεγάλη άτυπη συμμαχία των αραβικών χωρών με τον Πούτιν, άλλα πιόνια. Φτάσει το πετρέλαιο στα 200, να βγάλουμε εμεί λεφτά και βγει εσύ μπροστά. Σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνιδάκι όπου κάνει την επίθεση στο σκάκι ο Πούτιν, ξαφνικά βλέπει μπροστά του διάφορα πιόνια. Φιλανδία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Μολδαβία, που την έχει σχεδόν ετοίμη, την έχει στο στόχαστρο, έχει βγάλει και τα λογά του, τα λογά του είναι αυτή η Τσετσένη και όλοι οι άλλοι τελείπα. Πολύ σκάκι σήμερα. Λοιπόν, και υπάρχει μια τεράστια περιοχή, στην οποία αυτή την περιοχή υπάρχει μια ιερόδουλος. Με συγχωρείτε, Παίρνει από παντού. Πάει και με τον κοντό, πάει και με τον ψηλό. Πάει και με τον μαύρο, πάει και με τον λευκό. Παίρνει οπλισμό από την Αμερική, παίρνει οπλισμό και από τη Ρωσία. Και δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Τουρκία. Κάποια στιγμή, να σα το πω λίγο έτσι, δάγκωσε πάνω στην ερωτική τη έξαψη του Ρώσου. Του έριξε ένα αεροπλάνο. Την κότα. Ο άλλο την κότα. Είναι τη μοδό. Ακόμα και οι άνθρωποι σήμερα να είναι κότε να μην λένε ό,τι θέλουν. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Να έχουν στο μυαλό τους κάτι και να κάνουν μια ψεύτικη εικόνα προς την κοινωνία ενώ ξέρουν μέσα τους ότι είναι κότες. Κάπως έτσι ο Πούτιν σου λέει θα πάρω την Ουκρανία. Στο υπογάστρο είναι η Τουρκία. Αν τη χάσει από την η Νατοϊκή Συμμαχία, αν τη χάσει, έχασε την Τουρκία. Η περιφύαλη Τουρκία, Προσπαθεί να κερδίσει από τα πάντα. Ακόμα και ε, με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία που σα είπα ότι θα κάνουν έτοιμα και σήμερα πριν από λίγε ώρε και η Φιλανδία είπε το κοινοβούλιο 188 ναι, 3 όχι, 8 λευκά. Ε, ψήφισαν 199 από του 200. Η Σουηδία το πρωί σήμερα υπέγραψε η Προέδρο, πια είναι η Πρωθυπουργό, γιατί και εκεί Βασιλιά έχουν. Λοιπόν οπότε επιβεβαιωθήκαμε άλλη μια φορά. Αφήνω τον χρόνο να με επιβεβαιώσει, γιατί κάποιοι λέγανε ότι όχι θα κάνει πίσω η Σουηδία και αυτά τα λοιπά. Και κάποιοι κάνουν και εκπομπή επί αυτού και θα σας πω και αυτό το πραγματάκι. Και πλέον η Ρωσία προσπαθεί να προσεγγίσει την Τουρκία. Η Αμερική θέλει να την κρατήσει την Τουρκία. Τη δίνει αυτό το χαρτί. Αλλά παράλληλα έχει το Plan B. Το Plan B κυρίες και κύριοι είναι η Ελλάδα. Και το πλάν B είναι η Ελλάδα, διότι υπάρχει κάτι το οποίο θα το ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη, γιατί κάποιοι με ξέρουν τώρα, και με τώρα, αλλά όσοι είναι παλιέ θα το θυμούνται, ότι κάποια στιγμή σε δύσκολε καταστάσει, όπου απειληθήκαμε επί κυβερνήσεω Τσίπρα από την Τουρκία, το λάδι, μάλλον τα. Πώς το λένε, τα κάστανα από τη φωτιά, τα έβγαλε η κινέζικη παρέμβαση. Είτε οικονομική, είτε στρατιωτική. Και ο νόμος Πάντως, το λιμάνι της Κόσκο στη, στον Πειραιά δεν θα δοθεί έτσι. Θα γίνει μάχη για την πύλη της Ανατολής στην Ευρώπη. Η Τουρκία προσπαθεί δύο πράγματα. Πρώτον να πάρει στρατιωτική υλικό και δεύτερο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ δεν θα πω δεν θα μπει, γιατί και για τι πρέσπε έλεγα ότι κανένα Έλληνα πολιτικό δεν θα ψηφίσει αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν παίρνει 30, 40, 50 εκατομμύρια άκια και μετά φεύγει και γίνει δημοσιογράφο, όπω παραδείγματο χάρη στην Κύπρο, από εδώ από εκεί και τα λοιπά, και χρωστά 1,5 εκατομμύριο ευρώ στι τράπεζε, αλλά βγαίνει κάθε βράδυ έξω με γκόμενε να είμαι σε ξενοδοχεία τη Λάρνακα και τη Λευκοσία. Κάπω έχουν προκύψει τα 50 εκατομμύρια. Κάπου τόσο λέγεται ότι πήρε κάθε βουλευτή. Και κάποιο θα μου πει να σε πάμε στον εισαγγελέα. Φήμε είναι έχουν γραφτεί σε διάφορε εφημερίδε. Κινείστε πρώτα τι εφημερίδε και μετά. Εγώ δεν είπα για κάποιον συγκεκριμένα. Έτσι, είπα για κάποιου. Η διαφορά συνήθω είναι τρει-τέσσερι. Θυμάστε τον το, το κατσίκι τη Διανά που λέγεται ότι πήρε κάποια λεφτά για να ψηφίσει να βγει η Νέα Δημοκρατία με του 180. Λέω. Λέω. Έτσι λέγανε. Κατ' εμέ ο πιο έξυπνο Έλληνα πολιτικό. Λοιπόν. Ηρωνικά. Και κάποια στιγμή όταν γίνεται αυτό το ταβαντούρι θα παιχτούν λίγο κάποια κολπάκια αλλά φυλάμε και τα μπόσικα. Αυτή τη στιγμή σας θυμίζω πάλι το εξώφυλλο της ΕΚΙΠ και διάφορων άλλων εφημερίδων τρυπά, που λέγε ουδέποτε στο, σε στο, αυτόν τον πλανήτη χώρα η οποία χρωστάει 500 δισεκατομμύρια, 600. Σας είπα το, μαζί με το ιδιωτικό χρέος κοντά στο 3. Δεν έχει Τόσα αεροπλάνα, τόσα φρεγάτε, τόσα υποβρύχια, τόσα αυτά τα λοιπά. Πέμπτη γενιά, όλα σε οτιδήποτε άλλο, έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και έρχονται. Κάποιοι πετάγονται και λένε: Α, καλά το 28, τα, τα F35 μέχρι τότε 6 χρόνια. Εδώ σα πα... πανεγυρίζεται που έχετε το μετρό στην Κυψέλη. Να μην θα το γιώσει το 2030. Το ότι θα προσγειωθούν. Έτσι λέγαμε και για τα Ραφάλ. Όταν προσγειωθήκαν τα πρώτα δύο, κάτι έγινε. Όταν το φράγμα του ήχου έσπασε από Ραφάλ στην Tiger Meat εκεί πάνω στην Αργολίδα που στο καλό έγινε και, στο Αγρίνιο και Αργολίδα και Αγρίνιο που κάνω δοκιμέ στο Ραφάλ πόσο τρέχει με πέρα τηλέφωνο μου λέει τι έγινε αερομαχία αυτά τα λοιπά όχι το Ραφαλάκι που ψάχνουν να βρουν οι Τούρκοι που είναι τα Ραφάλ που ψάχνουν να βρουν οι Τούρκοι που είναι η Εξωσέτ που ψάχνουν να βρουν τι ακούτε τι σας λέω τόση ώρα που ψάχνουν οι Τούρκοι να βρουν που είναι τα Ραφάλ που ψάχνουν οι Τούρκοι να βρουν που είναι τα υποβρύχια. Που ψάχνουν οι Τούρκοι να βρουν που οι φρεγάτε που ψάχνουν οι Τούρκοι να βρουν πρώτον το στράτευμα. Τι συμβαίνει κύριε και κύριοι, ο στρατός της Ελλάδας είναι σε πολεμική διαθεσιμότητα. Μπορεί τα παιδιά σας, οι φαντάροι, να λένε μαμά έρχομαι το Σάββατο να μου πλύνει τα ρούχα γιατί έχω να βγω με τον κομμενάκι, να να ξαναμπώ μέσα. Τα συμβατικά και τα σοβαρά όπλα δεν είναι ποτέ στα χέρια των κληρωτών. έχουν γνώση οι φύλακε. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από αυτή την περίφημη βραδιά του 1987, όπου τότε σε ηλικία 14 χρονών αντιλήθηκα ότι πλέον αυτή η χώρα δεν έχει σύνορα με την Γαλλία, με το Βέλγιο, με την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Λιχνεστάιν και τέτοια πράγματα. Τότε που ένας πολιτικός, ο Ανδρέας Παπαδρέου, είπε στην, αυτή την, την αλεπού με την καλή έννοια τον Κουρί, τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης ξεκίναν τα σχέδια και το ότι οι Τούρκοι ξυπνήσαν και βρήκανε τον ελληνικό ναυτικό στόλο, πολεμικό στόλο από πάνω από τη Σαμοθράκη μέχρι κάτω το Καστελόριζο να είναι απλωμένο. Και σου λέει: Θέλουμε δύο μέρε μέχρι να βγει ο στόλο μα έξω και να πάει σε θέσει συγκεκριμένε. Θα μα αλλάξουν τα φώτα. Και τελείωσε το θέμα. Τότε υπήρχε κάτι το οποίο μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και το χρησιμοποιήσαμε με έναν πολιτικό ο οποίο έγινε και πρόεδρο Δημοκρατία, με τον Κάρολο Παπούλια, ο οποίο με εντολή του Ανδρέα Παπανδρέου πήγε στη Βαρσοβία και ζήτησε να ενταχθεί στο σύμφωνο τη Βαρσοβία. Μεγάλη ρήξη. Θέλει πολύ μεγάλε μπάλε για να το κάνει αυτό το πράγμα. Άλλαζε το status quo του ΝΑΤΟ. Και εκεί καταλάβανε τι συμβαίνει στο ΝΑΤΟ. Τώρα πλέον την Τουρκία την έχουν για φάγωμα. <coughs> Η Τουρκία θα πληρώσει την έπαρσή τη σαν το τελείωμα του βιλαετίου του Αλή Πασά, όπου ο Αλή Πασάς σφάχτηκε στο τρίτο σκαλοπάτι μεταξύ του Χαγιατιού και του Πάνω Ρόφου, στο νησάκι της λίμνης των Ιαννίνων και το κεφάλι, το κεφάλι του στάλθηκε σε ένα ντουρβά με μέλι για να μην χαλάσει, να μην σαπίσει στον Βεζίρι της Κωνσταντινούπολης ως αποτέλεσμα του πλέον τον σκοτώσαμε. Και μετά σπάσανε, πήρανε η πατρινή το δικό τους, το αγρίνιο το δικό του κτλ. Και τότε δεν πολύ προλάβανε να αλλάξουν γιατί ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό. Θα το χάσει το πιόνι. Την Τουρκία θα τη το χάσει. Αλλά η Τουρκία είναι ακριβώ σαν το δαίμονα στο Lord of the Rings. Εκεί στην πρώτη σκηνή στο Fall of the Ring, όπου του λέει ο Γκάνταλφ, you shall not pass, του χτυπάει το αυτό, σπάει η γέφυρα, πέφτει ο δαίμονα, αλλά με την ουρά του στο τέλο χτυπάει και τον. Το μάγο και το ρίχνει μαζί. Βέβαια, ο μάγο ζει στο τέλο, έτσι. Ποια είναι η χώρα του ΝΑΤΟ την οποία πρέπει να επιτεθεί η Τουρκία, εάν τυχόν δει ότι την στέλνει στις αγκάλες της Ρωσίας και παράλληλα αυτή θα πρέπει να κάνει το καλό το παιδάκι στη Ρωσία, που η Ρωσία ασχολείται με την Ουκρανία. Μα η Ελλάδα. Όταν οι γερουσιαστές κύρους, που φυσικά πρέπει να παίρνουν και λεφτά από την, Ελλάδα, από το ελληνοαμερικανικό αμερικανικό λόμπι, γυρνά και λένε ότι ό,τι F-16 και οτιδήποτε θέλει να πάρει η Τουρκία τα θέλει για να επιτεθεί στην Ελλάδα, αφήστε την Κύπρο, στην Ελλάδα, εκεί λίγο τα πράγματα μπλέκουν. Πήγε ο Κυριάκος Μετσοτάκης με λόγο Γραμμένο από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Η εκπομπή αυτή γυρίζεται την ώρα που πρέπει να μιλάει, ή μάλλον πιο πριν. Έτσι, εγώ βλέπω, βλέπω τι ετοιμασίε. Είναι ακριβώ για να σα πω και την ώρα, για να μην νομίζω ότι σα λέω ψέματα. Είναι 7 παρα 5 το απόγευμα. Θα ήθελα κάτι το οποίο θα το καταλάβετε λίγο και σα το λέω με συγκίνηση, γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον έζησα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έζησα. Και είναι κάτι που δεν σα το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, αλλά τον, τον σε πολλαπλέ συζητήσει. Ε, θα μου επιτρέψετε να σα δείξω κάτι. Ένα από το. Ένα από το. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Αυτό ο άνθρωπο με τίμησε με τη φιλία του τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από μια επίσκεψη στο, στο γραφείο του 13 Τρίτου του 1998. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έκανε μια πουστιά. Η Προεδρία της Δημοκρατίας έδωσε άλλο λόγο που θα διαβαστεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ τη Αμερικής και αυτό ο άνθρωπο τάχωσε στο Κλίτον. Ο λόγο του υπάρχει στα βιβλία των παιδιών Δεν ξέρω σε ποια τάξη τα έχουν βάλει. Εύκολα βρίσκεται ο λόγο. Ψάξτε. Ομιλία Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, επίσκεψη Κλίντον. Εκεί που ο Κλίτον μα είπε ότι το 0,2 του παγκόσμιου πληθυσμού έχει άλλο DNA. Αυτό ο άνθρωπο του τα όλα. Για την Κύπρο για την, για τις πιέσεις της <coughs> Τουρκίας, για τη Γερμανία, για τις αποζημιώσεις. Όλα. Ο τέκτον, ή τουλάχιστον έχουν φίλους τέκτονες, ο πρωθυπουργός που πάει τώρα αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έχει ένα λόγο γραμμένο από το επιτελείο του Πράγια, όχι του καινούριου του πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής, το οποίο δεν θα πει τίποτα. Πετάμε λίγο για την γαλάζια πατρίδα, μετάμε λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Όμω θα προκαλέσει αντιδράσει. Γνωρίζω ότι θα προκαλέσει αντιδράσει. Έχω κι εγώ του πληροφοριοδότε μου. Αυτέ οι αντιδράσει δεν είναι για να στραφεί η προσοχή παγκόσμια από την Ουκρανία σε μια σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία, αλλά πλέον είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Είμαστε μια χώρα η οποία σταδιακά σε βάθος χρόνου μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα έχουμε άλευρα. Αν συνεχιστεί ο πόλεμο τη Ουκρανία, το 2023 δεν θα έχουμε άλευρα. Είμαστε μια χώρα η οποία ευτυχώ είμαστε η πύλη καυσίμων από τι χώρε τη Ανατολή, Μέση Ανατολή για την Ευρώπη και πιστεύω θα κρατήσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε η χώρα η οποία απορώ να μην βρίσω, απορώ που δείχνουμε σε τηλεοπτική εκπομπή τη Ρεβιθούσα. Που δεν έχει αντιεροπορικά η Ρεβιθούσα. Απορώ γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Νομίζετε ότι μ' αρέσει να λέω τρομακτικά πράγματα, να φοβάστε και να λέτε πώ πω έπρεπε, πάλι φοβηθήκαμε. Εν είδη θρύλα δεν είδαμε τώρα, α δούμε τον Κασταμονίτη. Καφέδε μα του διπλασιάζουν. Χεστήκαμε, θα πει. Σιτηρά, γεια σου. Ρεύμα, εκεί. Φυσικό αέριο, εκεί. Ενεργειακό lockdown, εκεί. Απολύσει, εκεί. Ανεργία εκεί. Ανασφάλεια εκεί. Ασυλλογησία από όλα τα πράγματα. Έχουμε ένα δήμαρχο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Είναι η προσωποποίηση του Καραγκιόζη. Και κρίμα για τον εθνικό ήρωα, τον Καραγκιόζη. Έχει αυτή τη στιγμή την Πατησίων όλη χάλια. Έχει την Πανεπιστημίου όλη χάλια. Θα βάλει, λέει, η πλατάνια. Έχει την Πλατεία Συντάγματο. Έρχεται ο τουρισμό και βλέπουν ακόμα να κάνουμε μονομπλοκ να μην βάλουμε τι κόκκινε μιλιέ. Και δεν του λέει κανένα τίποτα. Συνδοσία, οικογένεια Μητσοτάκη, ό,τι θέλω κάνω. Με λένε ρίζω και όπω θέλω τα μυρίζω και τα γυρίζω. Και έρχεται η απειλή. Στο γεωπολιτικό παιχνίδι που σας έχω πει για τον Πούτιν, δεν θα μείνει αμέτωχο τίποτα. Σας τρομάζουν κάποιοι ότι μετακινεί, λέει, πυρηνικά στα σύνορα με τη Φιλανδία ή Ρωσία. Οι Φιλανδοί απελευθερώθηκαν από του Ρώσου με μια επανάσταση που είναι η σάξια τη επανάσταση του 1821. Ο κορυφαίο ελεύθερο σκοπευτή όλων των εποχών είναι Φιλανδός που σκότωσε 900 με 1000 Ρώσου. Αφήστε αυτά τα εχθρό προ τον πυλόν και τέτοια πράγματα. Φιλανδοί δεν παίζουν. Φιλανδοί ζουν με το μαχαίρι και τρώνε ομά τα ζώα γιατί δεν μπορούν να ψήσουν. Θα κολλήσουν τώρα στου Ρώσου. Και οι πυρηνικά υπάρχουν. Το Καλίνιγκραντ που είναι μπροστά ακριβώ από τη Λιθουανία, Λετονία και την Εστονία είναι όλο πυρηνικά. Και είναι όλα ενεργά. Και είναι πρώτη φορά από το 1945 όπου το κλίνκ έχει λιγότερο από ένα λεπτό. Αν πει ρίξε ο Πούτιν θα φύγει. Όπως και έρχεται η πολεμική σύραξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ή μάλλον για να το θέσω πιο απλά, ο επαναστάτης του ΝΑΤΟ, ο τρελός λοχαγός, που πλέον καταλαβαίνει ότι θα τον χτυπήσει ο άλλος λοχαγός από τη Ρωσία, γιατί αν παραμείνει στο ΝΑΤΟ και η Ρωσία αρχίσει να κάνει κινήσεις μεταξύ Μολδαβίας, μετά τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. και φοβάται στο υπογάστριο το έχει του Τούρκου θα τους ισοπεδώσει. Και προσέξτε, τα ΣΤΑΝ δεν θα βοηθήσουν την Τουρκία. Τα ΣΤΑΝ τροφοδοτούνται από τη Ρωσία ακόμα και το Τζαν, το Τζαν, θα προσπαθεί να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή. Οι Ρώσοι έχουν και του Λευκορώσου να συνεχίσουν το παιχνίδι στην Ουκρανία και θα στραφούν προ την Τουρκία. Και η Τουρκία για να κάνει ψεύτικη εντύπωση θα κάνει επίθεση στην Ελλάδα. Και φυσικά η επόμενη ερώτηση είναι πότε. Να πω σαν κάποιους γεωπολιτικούς αναλυτές που από το 2000 μας λένε πόλεμος τώρα, 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 τώρα. Λέω τα σημεία. Να πω ότι δεν έγινε, πυρηνική, δεν έγινε πολεμική σύραξη Έγινε. Το καλοκαίρι του 20, είχαμε πολεμική σύραξη Μπορεί να μην είχαμε απόλυτα, αλλά είχαμε. Είχε βγει ο στο, στόλος έξω. Τα αεροπλάνα βάραγανε. Προχθές, πριν από δύο εβδομάδε κάνανε 165 εξόδους. Το ρεκόρ ήταν 132 στο Βιετνάμ και κάνανε οι Τούρκοι εναντίον του ελληνικού στρατού 165. Οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα Ιουάβ, τα, τα Μπαϊραχτάρ, όπω λέγεται, όχι τα σουλάκια εδώ στο μοναστράκι, τα Ιουάβ του τα λοιπά, στην Ουκρανία και θα τα χρησιμοποιήσουν στην Ελλάδα. Κάνουν υπερπτήσει. Και εμεί έχουμε τον κύριο Φλόρο. Μπορεί να κάνει προετοιμασία, αλλά μεγάλε, πρέπει κάτι να δείξεις. Σε όλο που θα σου το πω είναι πρωτοκλανιστή, πρωτομυριστής λέει. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και θα σα πω και κάτι. Σκεπτόμενο λίγο προσωπικά. Εδώ γιατί είμαι. Επειδή δέχομαι μια απίστευτη επίθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα μπορούσα να κάτσω μια χαρά. Α σα λέω τώρα για. Ηλιακή καταιγίδα, ηλιακή καταιγίδα, ηλιακή καταιγίδα, καταιγίδα ηλιακή. Αυτά. Και κάθομαι και πέσω το κεφάλι μου στον τουρβά και σα λέω αυτέ λεπτομέρειες. λεπτομέρειε. Και σκέφτομαι το εξή. Εδώ. Εδώ. Γιατί είμαι. Πείτε το παράπονο, πείτε το με ψημυρία, πείτε το εγωισμός, πείτε το. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ελπίδα. Γιατί υπάρχει ελπίδα. Γιατί τελευταία στιγμή πάντοτε θα επέμβει ο Θεός των Ελλήνων και θα μας σώσει. Κάποιοι δεν θέλουν να λέω αυτά τα πράγματα. Κάποιοι τσαντίζονται. Ακούνε μια εκπομπή μια μισή ώρα και επειδή λέω στο τέλο ο Θεός των Ελλήνων πάρει ένα αρνητικό. Πιστεύω ότι είμαστε εδώ γιατί είμαστε τυχεροί. Μπορεί κάποιοι να μην μα θέλουν. Αυτό είναι δικαίωμά του. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι μα θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Και αυτό κατανοητό. Λύσεις. για τον καθέναν υπάρχουν. Απλώ θα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έσω έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα το πρωί στη Σιρι Λάνκα, τη Βινκεϊλάνη, τους του ανακοινώσαν ότι τέλο η βενζίνη σε όλη τη χώρα. 200 νεκροί. Τι θα γίνει να σα ανακοινώσει ξαφνικά ο Άδενη Γεωργιάδη ότι δεν έχουν πλέον άλλα, άλλη βενζίνη, άλλο φυσικό αέριο. Και να σου βγαίνει η Σούζη και ο Σούζη και ο Αρνιακό και να σου λέει ότι την Παρασκευή θα πάει 8 βαθμού. Δεν το καταλαβαίνετε ότι γίνεται πόλεμο. Ε. Δεν ξέρω. Τόσο πολύ Μεγάλο ταλέντο στο να, να κάνει τον κόσμο να τρομάζει, άρα σημαίνει ότι τα ακούνε. Ακούστε το. Ενημερωθείτε. Τα πυρηνικά είναι εδώ και καιρό. Ναι, τα έχουν πει μέσα από ταινίε. Πηγαίνετε, δείτε την ταινία Doctor Strange. Κάποια στιγμή αναρωτιόμουν και έλεγα που την είδα κιόλα, έλεγα εσύ, Ακούν τι εκπομπέ μου. Πολλαπλά σύμπατα. Όχι. ρε. μέση μέσα στην ταινία. Όχι. Ρε. Λευκή αδελφότητα, μαύρη αδελφότητα. Όχι. Ρε. Έρπουσα σκιά που επιτίθεται στο κέντρο, στο σημείο τη μαγεία. Όχι. Συνδέσει των μασονικών στοών Χονκ Κονγκ, Λονδίνου, Νέα Υόρκη που περνάνε μέσα από στοέ από πύλε που ανοίγουν έτσι, γραμμέ λέει μαγνητικά και έρχονται να βοηθήσουν. Δεν ξέρω, αυτοί τα γράψαν ακούγοντα εμένα, εγώ τα έχω διαβάσει κάπου και τα λέω εγώ. Πάλι θα πούνε έπαρση, δεν πειράζει. Όλα ξεκινήσανε με αυτό το ματωμένο φεγγάρι. Αυτό που έκανε κάποιο και κάποιε να μην κοιμηθούν και να σηκωθούν το πρωί τη Δευτέρα και να κάνουν αλλοπρόσωπα πράγματα. Είναι η δεύτερη μέρα. Αλλοπρόσχημα πραγμάτων. Ακριβώ μετά πάλι θα γελάσουν κάποιοι τα γενέθλιά μου. Ξεκινάει μια περίεργη περίοδο. Έχουμε 120 μέρε καιρό. Στι 15 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν τα πολύ άσχημα. Σε αυτέ τι 120 μέρε που ξεκινάνε από προχθέ, στι 15 Μαου με τι 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε μια ηρεμία και έναν χρόνο να προετοιμαστούμε σε όλους τους τομείς. Υγεία, ασφάλεια, σχέδια, επικοινωνία, κινήσεις, αποφάσεις, όπως έγραψα και το πρωί στα μέσα μαζικής προβολής, μας media. Το ναι και το όχι λέει είναι πολύ μικρές αναπαντήσεις, αλλά θέλουν το μέγιστο χρόνο. Αυτά τα έλεγε ένας άσχετος μπορεί, αρχαίος. Ο Πυθαγόρας. Εγώ θα πω κάτι που είναι λατινικό και πάρα πολύ το ξέρουν από τα όπλα. Το παραμπέλουμ είναι προετοιμάσου για πόλεμο. Λοιπόν, αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Σε οποιοδήποτε τομέα. έχονται δύσκολες καταστάσεις. Τα είπα. Και I rest my case. Αφήνω την υπόθεσή μου. 2023. Το χειρότερο έτος όλων των εποχών και ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά το 2022. Ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.